Καλή σας μέρα, κύριε Χατζή. Είμαι με τον κύριο Βερίκιο εδώ, να σας ενημερώσω. Καλημέρα και στον κύριο Βερίκιο. Και αυτός. Προς Θεού. Έχει παρελθόν. Βγάλατε ένα. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζετε, ναι. Έχετε βγάλει η ΚΝΕ, δηλαδή, έβγαλε ένα σποτάκι για τους παπαγάλους δημοσιογράφους και το υπογράφει βέβαια η ΚΝΕ. Τώρα ναι. Αυτό είναι σωστό, ας πούμε, να εκθέτεται κάποιους συναδέλφους. Έχει βάλει εσένα. Όχι εμένα. Δεν εμένα. Έχει βάλει το Γιάννη τον Πρεδεντέρη, έχει βάλει το Δημήτρη τον Οικονόμου και τον Άρη τον Πρωτοσάλτη. Νομίζω, κύριε Χατζή, ότι οι συγκεκριμένοι έχουν αναλάβει πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο για τη συκοφάντηση των μαθητικών κινητοποιήσεων. Και βεβαίως, όπως έχουν αυτοί το δικαίωμα της κριτικής, έχει και η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας να κρίνει αυτούς που έχουν δημόσια μικρόφωνα και τοποθετούνται με τον τρόπο που τοποθετούνται. Για κινητοποιήσεις, να θυμίσω, κύριε Χατζή, οι οποίες ιδιαίτερα αυτές, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, είναι πέρα για πέρα δίκαιες για αιτήματα που αφορούν την ίδια τη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει όταν γίνεται ένας αγώνας διεκδίκησης για κάποιο αίτημα, που στην προηγουμένη περίπτωση μπορεί να είναι περισσότερες αίθουσες, λιγότερα παιδιά σε αίθουσες κτλ. Θα πρέπει να αναμένεται και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να είναι υπαρκτό μπροστά, να είναι υπαρκτή μπροστά η δυνατότητα να γίνει αυτό. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί από μια μέρα στην άλλη, δηλαδή ξαφνικά, να λειτουργήσουν άλλες 5.000, 10.000 αίθουσες που ενδεχομένως να χρειάζεται. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός να ξέρω το νούμερο. Άρα είναι μια πράξη η οποία στηρίζεται σε μια ουτοπική αντίληψη και δεν έχει περιεχόμενο βλαβείο προς το αποτέλεσμα. Αυτό λέω. Όχι ότι ο αγώνας μου επιτρέψετε. Δίκαιος είναι, αλλά δεν. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας. Γιατί αυτήν την απάντηση, αυτό το επιχείρημα το ακούμε από την πρώτη στιγμή που το θέσαμε αυτό. Το θέσαμε, να θυμίσω εδώ, πολύ έγκαιρα, από το Μάιο ακόμα και τον Ιούνιο στη Βουλή. Ναι, ναι. Το θέσαμε στην κυβέρνηση και της είπαμε ότι έχεις χρόνο μπροστά σου μέχρι το άνοιγμα το Σεπτέμβρη των σχολείων. Mm. Κοίταξε να βρεις επιπλέον αίθουσες, γιατί δεν μπορούν να στηβάζονται 20, 25 και 30 ακόμα μαθητές μέσα σε αίθουσες κλουβιά. Αυτό δεν αντιλέγει κανένας. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση καταρχήν δεν ξεκίνησε καν, δεν ασχολήθηκε καν με το ζήτημα αυτό. Εάν ξεκινούσε και αίθουσες θα βρισκόταν, υπάρχουν αρκετά σχολεία κλειστά, ακόμα και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν, αν θέλετε, και άλλοι χώροι, δημοτικοί, δημόσιοι χώροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χώρους διδασκαλίας. Θα μπορούσε να γίνει. Η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε, σας είπα, καθόλου με αυτό, δεν έκανε το παραμικρό για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Χατζή, τίθεται ένα ζήτημα. Πώς τον Ιούνιο, όπου είχαμε σχεδόν μηδενικά κρούσματα κορονοϊού, η κυβέρνηση ξανάνοιξε, θυμίζω τότε, τα σχολεία με όριο 15 μαθητών, και σήμερα που τα κρούσματα είναι εκατοντάδες, τα ανοίγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει ένα ζήτημα, είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αυτό λέμε εμείς. Αυτό νομίζω φωνάζουν και διεκδικούν και οι μαθητές. Ακόμα και τώρα υπάρχουν σχολεία που υπάρχουν αίθουσες ανενεργές, κλειστές, μπορούν να αξιοποιηθούν. Όπου μπορούν να σπάσουν τμήματα, να σπάσουν. Ναι. Αυτό λέμε, κύριε Χατζή. Ναι, ναι. Και καταρχάς, σε ό,τι αφορά το αίτημα, το οποίο να πάγει ο αίτημα του μαθητικού κινήματος το 1977. Ναι. Από το 1977. Να μην κρίνουν τα τμήματα. Δυστυχώς λιγότεροι μαθητές ανά τα μήμα. Ναι. Από τότε έχουμε διανύσει 50 χρόνια και 60 με 40, 50 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Συμφωνώ. Αυτό δείχνει και τις προτεραιότητες βεβαίως του ελληνικού κράτους για το πόσο νοιάζεται. Μα ποιος αντιλέγει σε αυτό. Όμως, πόσο νοιάζεται. Η δική μου ένσταση ποια είναι, ότι την τελευταία ώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι εν μέσω αυτής της πανδημίας. Θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ σωστό μια τέτοια. Να ξεκινήσει όμως να γίνεται, κύριε Χατζή μου. Όπου μπορεί να γίνει, να γίνεται. Δεν μπορούμε να το απορρίπτουμε, συνολικά. Ναι. Δεν το απορρίπτουμε συνολικά εγώ. Όχι εσύ, η κυβέρνηση. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να ξεκινήσει. Κάποιος πρέπει να το ξεκινήσει. Μα θα μπορούσε να ξεκινήσει. Θα μπορούσε να το επιμεληθούν οι Δήμοι, τα Υπουργεία. Πρέπει να δούμε πρώτα, κύριε Βελή, το εξής. Καταρχάς, πόσες αίθουσες χρειάζονται, δηλαδή
για να μιλάμε δημόσια, και εγώ δηλαδή είμαι φυλακτικός πολλές φορές. Γιατί, κύριε Χατζή, αυτό πρέπει, για να δούμε πόσες αίθουσες χρειάζονται, θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση. Όχι, να το έχει έτοιμο τον αυτό Ιούνιο. Λέω, μα δεν λέω για μπορούσε μας, να το κάνει. Μα δεν έκανε τίποτα όμως. Μα δεν λέω για εσάς και για μένα. Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λογικό είναι αυτό. Δεν έχουμε εμείς την πρόσβαση στο Υπουργείο. Βεβαίως, να κάνεις ένα προϋπολογισμό, να δεις τι αίθουσες χρειάζεσαι. Εγώ θα έλεγα σε πρώτη φάση, θέλουμε να μας πείτε πόσες αίθουσες χρειάζονται και πού είναι παραπανήσια παιδιά. 1-0. 2. Να δούμε λοιπόν ποιες αίθουσες είναι. Αυτό λέω κι εγώ. Μα λέω ότι πρώτα ξεκινάμε αυτό. Πρώτα ξεκινάμε αυτό. Και μετά πάμε να κάνουμε επανάσταση. Το είπαμε κι εμείς από την πρώτη στιγμή όμως, κοιτάξτε. Η κυβέρνηση τότε, ξέρετε, και μετά και τώρα συνεχίζει να απαντάει ότι αυτό το μέτρο έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Όχι για τις αίθουσες. Αυτό δεν είναι, αν θέλετε, το πιο δύσκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολο κομμάτι, το δημοσιονομικό κομμάτι, είναι ότι θα χρειαστούν περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Και η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να δώσει περισσότερα χρήματα για εκπαιδευτικούς. Εκεί βρίσκεται όλη η ουσία και εκεί βρίσκεται και η αιτία αυτής της συμπεριφοράς της κυβέρνησης. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, η ΚΝΕ, είναι υπέρ των καταλήψεων ή υπέρ των κινητοποιήσεων άλλης μορφής? Το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, οι κομμουνιστές γενικότερα, είναι αυτοί οι οποίοι σέβονται τις αποφάσεις κάθε φορά που παίρνει το ίδιο το κίνημα και επιλέγει το ίδιο το κίνημα εκείνες τις μορφές των κινητοποιούσεων που αυτό θεωρεί ότι είναι οι πιο σωστές και επιβεβλημένες. Από τη στιγμή που οι κινητοποιήσεις παίρνουν τη μορφή των καταλήψεων, μέσα από γενικές συνελεύσεις, μέσα από τα συλλογικά όργανα των μαθητών, βεβαίως και η Κομμουνιστική Νεολαία θα στηρίξει αυτές τις κινητοποιήσεις, τα αιτήματά τους, και οι κομμουνιστές και οι νέοι κομμουνιστές θα επιχειρήσουν, θα προσπαθήσουν αυτά να πάρουν ένα πιο συνειδητό και ένα πιο οργανωμένο τρόπο. Παιδί 15 χρονών, θα μου επιτρέψετε και από τη δικιά μου εμπειρία, γιατί είμαι και εγώ κάποια ηλικία πλέον, δεν μπορεί να είναι κομμουνιστής. Εντάξει, μπορεί ωστόσο. Αν το επιτρέψετε αυτό να το πω με τα βεβαιότητα, διότι να προσπαθεί να γίνει κομμουνιστής στην πορεία της ζωής του μπορεί, αλλά. Να το συμφωνήσουμε σε αυτό. Να ξεκινήσει η πορεία του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Κύριε Χατζή, στα 17 η ίδια η πολιτεία έχει θεσπίσει το δικαίωμα της ψήφου για τα παιδιά αυτά. Δεν λέγω. Στην ηλικία των 15 χρονών. Αν. Των 15 χρονών. Αν ο μαθητής αφήνει το τηλέφωνο και την αποχάβνωση και ασχολείται με την κομμουνιστική νεολαία, κάτι λίγο. Αυτό είναι θετικό, κύριε Βερίκη, όταν συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βερίκη, για την καλοσύνη. Αυτό είναι θετικό και να θυμίσω ότι είχαν μεγάλη συμβολή αυτά τα νιάτα και αυτές οι ηλικίες και στην αντίσταση τότε, στη δεκαετία του 40. Μην πάμε πίσω τόσο πολύ. Στη δεκαετία. Γιατί και στη μεταπολίτευση. Αλλά που είσαι νιώτη που θα μου έλεγες πως θα γεννόμουν άλλος. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε.